Καλησπέρα, καλημέρα βασικά, γιατί έχουμε αλλάξει ώρα και έχουμε αλλάξει και μέρα. Καλημέρα λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή The Reason Why για μία ακόμα σεζόν. Τελείωσε το καλοκαίρι, είχαμε σταματήσει τον Ιούνιο τις εκπομπές και μόλις ξεκίνησε ο Σεπτέμβρης, βέβαια τελειώνει λίγο τώρα ο Σεπτέμβρης γιατί καθυστερήσαμε να επιστρέψουμε τις διακοπές μας, αλλά παρόλα αυτά είμαστε εδώ σήμερα, σε καινούργια μέρα, σε καινούργια ώρα, στο αγαπημένο μας κανάλι που πάντα μας παρακολουθείτε διαδικτυακά. Πλέον την εκπομπή θα την παρακολουθείτε κάθε Σάββατο 12 με 1, κλασικά μέσα από τη συχνότητα του nstv.gr / nstv live. Σήμερα όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, για πολλούς λόγους, αλλά συγκεκριμένα θα πω για έναν, γιατί πλέον η εκπομπή μου θα παίζεται μετά από την αγαπημένη μας εκπομπή Peaky Blinders της Ιωάννα Στρίγκα. Χειροκρότημα. Και για τις δύο. Καλημέρα. Τέλεια. Λοιπόν, νομίζω ότι ακούγομαι πλέον. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω ότι το παίζει γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω ότι δεν έκανα τέτοιο intro τόσο ωραίο και τόσο, ας πούμε, επαγγελματικό. Αλήθεια, τι είπες το ίδιο. Όχι, είπα τις βλακίες μου. Έχεις αυτό το δημοσιογραφικό που θα έπρεπε να έχω εγώ. Γιατί και μια χαρά το έχεις και εσύ, ρε. Εσύ είσαι δημοσιογράφος της παρέας. Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά εγώ είμαι σε φάση γεια σας και καλώς ορίσατε και είμαι σε φάση πετρούλα. Λίγο. Εγώ από ό,τι βλέπεις είμαι τόσο στο καλοκαίρι ακόμα. Εδώ πέφτουν και τα μικρόφωνα. Δεν ανοίγουμε, μας πέφτουν. Παιδιά, μην μας παρεξηγείτε. Υποσχόμαστε μέχρι το τέλος της εκπομπής να έχουμε συντονιστεί λίγο. Δικαιολογούμαστε ακόμα. Πρώτη εκπομπή, τόσο καιρό σε αποχή. Πραγματικά. Πες μας, τι κάνεις, πώς είσαι, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα αρχικά, καλή σεζόν να έχουμε. Εννοείται. Εντάξει, δεν θα πω για την εκπομπή ότι είναι εξαιρετική, γιατί τη χρειαζόμαστε κιόλας. Γιατί είναι μια εκπομπή η οποία έχει να κάνει και με τα ιατρικά πιο πολύ και τα χρειαζόμαστε και λόγω κορονοϊού. Νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε λίγο να γίνουμε ειδικοί του εαυτού μας, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη. Γιατί πραγματικά ακούμε και βομβαρδιζόμαστε από παραπληροφόρηση. Ισχύει. Και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Και θεωρώ δικαιολογημένα να φοβάται ο άνθρωπος με μια νέα συνθήκη. Κανένας δεν θέλει να χάσει τη ζωή του, κανένας δεν θέλει να χάσει τους αγαπημένους του ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι η όποια αντίδραση κάπως μπορεί να δικαιολογηθεί. Όχι όμως σε εγκληματικής φύσης, έτσι. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ όμορφα που είμαστε εδώ στο NSTV. Είναι σπίτι μας, είμαστε μαζί, είναι πάρα πολύ όμορφο να δίνετε πάσα σε μια εκπομπή όπου αγαπώ γιατί αγαπώ και σένα. Είναι η Ξανθούλα που έλεγα πριν, έλεγα θέλω την Ξανθούλα μου. Το έχω κλέψει από το Μουτσινά. Τα καλύτερα χάνω για να μην βρίσκω να παρακάρω, ρε. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαστε έτσι μαζί. Σεζόν θα τα λέμε κιόλας, γιατί τώρα και με τις δουλειές λίγο τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Χαμός, ισχύει αυτό που λες. Υποχρεώσεις παντού, συνέχεια. Θέλω να σταθώ λίγο βέβαια σε αυτό που είπες πριν και να κάνω λίγο μια επισήμανση ότι όντως είναι αλήθεια. Η πληροφορία πλέον βρίσκεται παντού στη ζωή μας. Οπουδήποτε μπορείς να αντλείς πληροφορία και δεν είναι πάντα σωστή αυτή η πληροφορία. Ειδικά τώρα λόγω COVID και αυτά επικρατεί πάρα πολύ παραπληροφόρηση. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μία ακόμα χρονιά θα είμαστε εδώ πέρα να βρίσκουμε τα επιστημονικά άρθρα μαζί και να τα αναλύουμε και να αναλύουμε και κατά συνέπεια την κατάσταση την οποία επικρατεί σήμερα στη χώρα μας. Βέβαια σήμερα η εκπομπή θα είναι λίγο πιο χαλαρή και light, δεν θα πούμε απευθείας στα βαθιά. Θα το πάμε λίγο πιο ήρεμα. Και όπως είπες, όντως σήμερα είμαστε μία ακόμα φορά εδώ στο NSTV που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε, στο κανάλι το οποίο μας παρακολουθείτε διαδικτυακά γιατί έχει και ήχο και εικόνα, στο nstv.gr / NSTV Live, Σάββατο 11 με 12 εκπομπή Peaky Blinders με την Ιωάννα Τρίγκα, 12 με 1 εκπομπή The Reason Why με τη Λιάννα Τζιμοπούλου. Δεν ξέραμε και αν θα επιστρέψουμε κιόλας, οπότε είναι ακόμη μεγαλύτερη χαρά. Η χαρά μας. Ισχύει. Γιατί συνήθως εγώ το ανακοίνωνα, δηλαδή ήξερα την επόμενη σεζόν, ότι θα είμαι είτε ραδιοφωνικά είτε. Εντάξει, το NSTV το άρχισα γύρω στο Δεκέμβριο, οπότε πάλι έγινε, αλλά το ήξερα αρκετό καιρό πριν. Τώρα έγιναν τα πράγματα λίγο πιο γοργά. Μου αρέσει. Νομίζω ότι ο κόσμος, ξέρεις, σε το όμορφο, ας πούμε, Δευτέρα και Σάββατο είμαστε εδώ. Ναι. Είναι τέλεια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω ανακοινώσει ακόμα στα social media ότι επέστρεψα. Το κάνω εγώ για την Ιωάννα. Το κάνεις εσύ για μένα, μπράβο. Εγώ κάνω τα tag. Ο promoter, ο manager. Βέβαια. Μην χάσουμε και δεν δείξουμε μια μέρα τι κάνουμε.
Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Θέλω λίγο να μας πεις, μιας και σε έχουμε στην εκπομπή μας, και για το άρθρο που έγραψες στον Προφήτη. Είναι το τεύχος 77. Το τεύχος Σεπτεμβρίου, δεν είναι? Ορίστε. Τεύχος 77 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε για μία ακόμα φορά, για έναν ακόμα μήνα, να δείτε πολύ αξιόλογα άρθρα. Και έχοντας καλεσμένη μία αρθρογράφο της εφημερίδας μας του Προφήτη, θα σταθούμε στο άρθρο το οποίο έγραψε και συγκεκριμένα στο Μίκη Θοδωράκη αναφέρθηκες. Ναι. Εντάξει, ο θάνατος ήταν κάτι το οποίο συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα, αν και αναμενόμενο, γιατί okay, ήταν και μιας ηλικίας, καλός ή κακός, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά ήταν κάτι το οποίο πραγματικά μας συγκλώνησε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αφήσει το στίγμα του στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο παγκόσμια, πολύ πολύ σωστά. Για πες μας λίγο, τι θα διαβάσουμε στο άρθρο σου? Επί της ουσίας είναι και ο τίτλος αναφερόμενος, έτσι λίγο ίσως κάποιος μπορεί να καταλάβει πόσους μήκηδες χωράει ένας πολιτισμός. Λένε ότι κάθε 100 χρόνια όταν πεθαίνει ένας μεγάλος γεννιέται ένας άλλος μεγάλος, ο οποίος μελλοντικά θα μεγαλουργήσει στον τομέα του. Εγώ δεν είμαι σίγουρη πλέον ότι γεννιούνται μεγάλοι άνθρωποι με την έννοια αυτή. Οι αξίες και τα ιδανικά έχουν αλλάξει. Με ένα τόπιμα το οποίο είδα κατά το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη, κάτι με προσωπικό ατόπιμα, είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή την ίδια μέρα πέθανε και ο Μάτκλιπ, μου ήρθε αυτός, δεν ξέρω γιατί, πολλοί βάλανε στο ίδιο post δύο ανθρώπους, μιλώντας για ισοτιμία, ισότητα στο θάνατο, που πραγματικά το θεωρώ το τελείως άτοπο, τόσο άτοπο σαν διευκρίνηση. Πραγματικά νιώθω ότι στη σημερινή εποχή ψάχνουμε έναν συγκριτικό παράγοντα στα πάντα, ενώ δεν μπορεί να υπάρξει. Όχι, ισχύει αυτό που λες. Εννοείται πως κάθε απώλεια είναι εξίσου σημαντική. Το εξισορρόπησαν σε φάση ότι ο ένας ήταν νέος. Ναι, πολύ σημαντικό, αλλά μη μου βάζεις το ίδιο πώς τον Μίκη Θοδωράκη με τον Μάτι. Όχι, όχι. Ο καθένας είναι αξιόλογος και στο είδος του έχει καταφέρει και έχει φτάσει κάποια πράγματα, αλλά όπως και να το κάνουμε, η ιστορία που έχει αφήσει ο Μίκης Θοδωράκης δεν ισχύει, δεν υφίδει. Παγκόσμια δεν υφίσταται. Ο Μίκης Θοδωράκης μίλησε για τον ήλιο της δικαιοσύνης, για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία. Mm-hmm. Τι σχέση έχουν τα ναρκωτικά και οι γκόμενες με την ελευθερία, την πραγματική ελευθερία, με τα χουντικά χρόνια που βίωσαν οι προηγούμενες γενιές? Ας μην γελιόμαστε. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι ζούμε ουτοπικά κάποια πράγματα μέσω των social media, επειδή έχουμε ένα Facebook και ένα Instagram και μπορούμε να λέμε την οποιαδήποτε βλακεία μας. Αυτοί οι άνθρωποι θανατώθηκαν. Είδανε συντρόφους τους, συντρόφους με την έννοια την αριστερή θα τη βάλω, χωρίς όμως να θέλω να αριστερικοποιήσω, ναι. Να θανατώνονται, να μπαίνουν στη φυλακή για τα ιδανικά, για το γεγονός ότι ήθελαν να εκφράσουν μια άποψη και δεν μπορούσαν. Φυλακή. Μιλάμε για πράγματα πολύ σημαντικά. Οπότε, επί της ουσίας, σε αυτό το άρθρο, εννοείται ότι γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στον Μίκη. Δεν θα μπορούσα να μην κάνω, νομίζω ότι όλοι κάνουμε. Δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, στον πολιτιστικό της Νέας Σμύρνης μέσα από τις Ιωνικές Γιορτές. Θα μας μιλήσεις αργότερα και για τις Ιωνικές Γιορτές. Βάζουμε τα αστεράκι. Κάνω συνέντευξη σήμερα, πολύ μ' αρέσει. Πραγματικά δεν είμαι πλέον σίγουρη ότι θα γεννηθεί ο νέος Μίκης ή έχει γεννηθεί, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι τα ιδανικά παραμένουν τα ίδια. Όχι, που δεν είναι τα ίδια τα ιδανικά με τότε. Τότε αγωνιζόσουν για μια ελευθερία, για δικαιοσύνη, πράγματα που πλέον τα θεωρούμε αυτονόητα. Που δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Τώρα περνάνε ίσως από τις μεγαλύτερες κρίσεις και από τους μεγαλύτερους περιοριστικούς. Από τους μεγαλύτερους περιορισμούς. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν το εκτιμάμε. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί μας έχουν πετάξει ένα κινητό και νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι να εκφραζόμαστε. Όταν όμως κατεβαίνουν πλατφόρμες, όταν κατεβαίνουν άρθρα, επειδή μπορεί να πεις μια άποψη, δεν σου λέω να πεις την άποψη πηγαίνετε σκοτώστε, αλλά δεν είδα να κατεβαίνει και να λογοκρίνεται κάποιο άρθρο το οποίο είπε σκοτώστε. Άρθρο το οποίο έλεγε άποψη και υπερασπιζόταν απόψεις. Τι να πεις. Ωραία. Μπείτε οπωσδήποτε να πάρετε την εφημερίδα μας, να τη διαβάσετε. Το άρθρο είναι εξαιρετικό και το λέω γιατί το διάβασα χθες το βράδυ. Είναι υπέροχο.
Και επίσης θα κάνω και μια σύντομη αναφορά, γρήγορα, στο άρθρο το οποίο έγραψε η Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Οι ελληνικές ΜΜΕ μπορούν να κερδίσουν περισσότερο έδαφος σε εξαγωγές μέσω της πλατφόρμας Access to Markets. Εξαιρετικό επίσης άρθρο από την Ευρωβουλευτή, στον προφήτη τεύχος 77. Λοιπόν, για πες μας και τις Ιωνικές Γιορτές τις οποίες κάλυψες φέτος και συνεχίζεις, νομίζω, μέχρι 6 Οκτώβρη. 6 Οκτώβρη δεν ξέρω αν θα τα κάνω όλα εγώ, γιατί δουλεύω, οπότε το πρόγραμμα είναι πολύ περιορισμένο, αλλά χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήρθα σε συναναστροφή με ανθρώπους. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ το έργο «Το νηφικό κρεβάτι», με την Αναστασοπούλου και τον Τζιόβα. Κάναμε και μια εξαιρετική συνέντευξη. Μου άρεσε, μου συγκίνησε. Είχα καιρό να συγκινηθώ με έργο, είναι η αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μου έχει δώσει την ευκαιρία ο πολιτιστικός και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι σε συνεργασία με τον πολιτιστικό και αθλητικό οργανισμό του Δήμου της Νέας Σμύρνης, να κάνουμε πράγματα και να φέρουμε και τον κόσμο και να έρθουμε και εμείς πιο κοντά στον πολιτισμό, να μάθουμε πράγματα, να ευαισθητοποιηθούμε, να αναρωτηθούμε. Η Παυλίνα Βουλγαράκη επίσης, που την έκανα εγώ σαν συνέντευξη, εξαιρετική καλλιτέχνης. Πολλοί αγνοούν κιόλας το γεγονός ότι είναι κόρη του Βουλγαράκη. Οπότε, γενικότερα είναι πολύ ωραία, μαθαίνεις ανθρώπους. Έχουμε μια εικόνα, ίσως πολλές φορές διαστρεβλωμένη, για ανθρώπους του θεάματος. Νομίζω ότι off the record τους βλέπεις καλύτερα και τους βιώνεις και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί επιτέλους αρχίζουμε και παίρνουμε λίγο τη ζωή μας πίσω. Ναι, όπως και αν την πάρουμε. Σημασία έχει όπως και αν την πάρουμε. Ακούγεται κάπως αυτό. Όχι όπως και αν την πάρουμε. Απλά την παίρνουμε πίσω σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχουμε επιστρέψει αρκετά στην κανονικότητά μας και έχουμε επιστρέψει στις καθημερινότητες, στις συνήθειές μας, να μπορούμε να πάμε για ψώνια, να μπορούμε να πάμε για ένα καφέ. Πράγματα τα οποία πραγματικά μας είχαν λείψει όλους μας και τα εκτιμήσαμε πολύ διαφορετικά αυτή τη. Ναι. Τα 1,5 σχεδόν 2 χρόνια που πέρασαν, κοντεύουμε στα 2 χρόνια πλέον εσείς. Εγώ απλά με όλο αυτό το που γίνεται, δεν είμαι σίγουρη ότι έχουμε καταλάβει το ρόλο του κορονοϊού. Εγώ δηλαδή δεν νιώθω ότι οι άνθρωποι έχουν αισθανθεί ότι πολλά πράγματα. Το ρόλο του, με ποια έννοια το θέτεις? Το γεγονός ότι δεν μας χρωστάει κανένας χρόνια. Δεν μας χρωστάει κανένας τίποτα. Δεν μας χρωστάει η ζωή. Και πρέπει να αναθεωρούμε τον εαυτό μας. Ακριβώς, ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν πρέπει να παίρνουμε δεδομένο, γιατί ακριβώς από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί από το οτιδήποτε να μην είναι τα πράγματα όπως ήταν και όπως είχε συνηθίσει. Θέλω και σαν δημοσιογράφος, μιας και αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις τις οποίες έκανες σε ηθοποιούς, καλή ώρα, να μας πεις και τη γνώμη σου λίγο σχετικά με το όλο άλλος το οποίο συνεχίζει και επικρατεί όσο αφορά το κίνημα MeToo. Είχαμε αναφερθεί σε αυτό πέρυσι, εσύ στην εκπομπή σου το έχεις αναλύσει διεξοδικά. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι πλέον συνεχίζεται και επικρατούν οι δίκες, έγινε μια μέσα στο καλοκαίρι που μας πέρασε η φυλάκιση του Πέτρου Φιλιππίδη. Οι γυναικοκτονίες, μπράβο, μην ξεχνάμε την Κάρολάιν. Γενικότερα δηλαδή το καλοκαίρι δεν ήταν καθόλου ήρεμο από πολλές απόψεις σε όλα τα υπόβαθρα. Οπότε θέλω λίγο σαν δημοσιογράφος και φέτος τη χρονιά σου να μας θέσεις την άποψή σου, εσύ που τα βλέπεις και έρχεσαι σε μια μεγαλύτερη επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Θα σου πω κάτι. Το χρήμα πολύ εμείς σαν τη δόξα ουδής. Ισχύει. Η δόξα είναι πάρα πολύ όμορφο να σε αγαπάνε. Είναι πολύ όμορφο να σε θαυμάζουν. Ειδικότερα όταν γύρω σου, στα μικράτα σου, δεν είχες ανθρώπους οι οποίοι σου δίνανε τη δέουσα, το δέοντα σεβασμό και τη δέουσα προσοχή. Τα παιδιά είναι μια πολύ περίεργη ψυχοσύνθεση. Το αρχίζω από εκεί, γιατί ένας άνθρωπος, το πώς καταλήγει στη ζωή του, έχει να κάνει με την πανάκια τακτική του πώς μεγαλώνει. Εγώ πιστεύω ότι στο εργασιακό μας, εγώ πλέον, γιατί κάθε χρόνο νομίζω ότι με βρίσκω και σαν έναν άλλο διαφορετικό άνθρωπο και έρχομαι και σαν έναν άλλο δημοσιογράφο. Λογικό, γιατί εξελισσόμαστε. Πιστεύω ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το εργασιακό μας περιβάλλον και τελικά ποιοι είμαστε, ίσως μας δείχνει ο δρόμος του εργασιακού περιβάλλοντος. Αν θα καταλήξουμε να κάνουμε τη βλακεία στον απέναντι, αν θα καταλήξουμε να πάρουμε τον εύκολο δρόμο ή τον δύσκολο δρόμο. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει ο χώρος του θεάματος. Το συζητούσα χθες, λοιπόν, είχα μία συζήτηση
Και αυτό που έλεγα με τον άνθρωπο που μιλούσε είναι ότι τελικά ίσως η κάμερα και το γυαλί έχει μία μαγεία η οποία είναι παράξενη και ίσως οι άνθρωποι μεταστρέφονται. Ναι. Ίσως είτε για να βρεθούν εκεί, είτε όταν βρίσκονται εκεί. Ότι θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να βγουν στο γυαλί. Ναι, και να τους λατρέψει ο κόσμος και να είναι αυτοί και κανένας άλλος. Μια απελπιστικά μεγάλη ματαιοδοξία, μια απελπιστικά μεγάλη εγωκεντρικότητα. Πραγματικά, στην περίπτωση του ανθρώπου που αναφέρθηκε, τελικά, το να θεωρείς, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο. Το να θεωρείς λοιπόν ότι έχεις όλες τις εξουσίες με το μέρος σου και να καταστρέφεις ζωές, είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου και για τους γύρω. Και για τον εαυτό σου. Και για τον εαυτό σου. Θα το πληρώσεις. Και καλώς θα κάνεις και θα το πληρώσεις. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Θεωρώ ότι ο κόσμος μας, θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που ανέβηκαν στις πλάτες άλλων θα μπορούσαν να κάνουν, να παλέψουν, να ανέβουν σε μετέπειτα χρόνο, αλλά να παλέψουν για να ανέβουν. Mm-hmm. Δεν θεωρώ τίποτα τυχαίο. Θεωρώ ότι όλα είναι επιλογές. Επιλέγεις τον δρόμο σου. Επιλέγεις αν θα φερθείς σκάρτα, αν θα είσαι σωστός. Είναι επιλογές. Είναι όλα επιλογές από κάποια στιγμή και μετά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα ποτέ δεν κάνουμε πάντα τη σωστή επιλογή. Κάποιες φορές θα κάνουμε λάθη. Εξαρτάται, ναι. Αλλά και πάλι, κάποιες φορές μπορεί να μην επιλέξουμε σωστά ή να επιλέξουμε με την κρίση της στιγμής. Άλλες φορές περισσότερο με το συναίσθημα. Άλλες φορές περισσότερο με τη λογική. Ανάλογα πόσο ψυχικά φορτισμένοι είμαστε, τι καταστάσεις βιώνουμε. Δεν έχει να κάνει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να κάνουν με. Εμείς μιλάμε λογικά σε άρρωστες καταστάσεις και συνθήκες. Ναι, 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 όταν μιλάμε για αυτές. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος απαγόρευσε σε άτομα να παίζει, να παίξουν σε ένα θέατρο. Όχι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που βίασε και που κατηγορείται για άλλες τόσες απόπειρες. Απόπειρες. Για άλλες τόσες απόπειρες βιασμού. Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε με τη φίλη μου την Εφέλ, πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος που δεν το αντιλαμβάνεται, είναι ότι ο βιαστής και όλοι αυτοί αντλούν δύναμη από το φόβο σου, ναι. Όχι από αυτό που κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Ίσως δεν τους μοιάζει και η πράξη του σεξ, έτσι. Και ουσιαστικά που γιατί έχουν γυναίκες να πάνε. Αλλήμωνο αν δεν έχεις τη σημερινή εποχή γυναίκες ή άντρες να πας. Όχι, ουσιαστικά η δύναμη όλοι. Και η εξουσία είναι αυτό που τους στρέφει. Και πώς νιώθουν ότι ασκούν την εξουσία τους, όταν σε αναγκάζουν να κάνεις πράγματα τα οποία εσύ δεν θέλεις και εσύ τα κάνεις αναγκαστικά γιατί φοβάσαι. Φοβάσαι να μείνεις άνεργος. Φοβάσαι να μιλήσεις γιατί πιστεύεις ότι δεν θα σε πιστέψει κανένας. Φοβάσαι μην δεν ξαναβρεις δουλειά πάνω στον κλάδο, μη σε καταστρέψει. Φοβάσαι πάρα πολλά πράγματα. Αυτοί εκεί πέρα νιώθουν ότι χειρίζονται τη ζωή σου σαν μαριονέτα. Και πατάνε πάνω σε αυτό κατά συνέπεια. Και επειδή ρωτάνε οι άνθρωποι, και είναι μια ασφαλμένη πολύ ερώτηση, γιατί ίσως δεν σκέφτονται, γιατί δεν μίλησαν τότε. Γιατί έχουμε περιπτώσεις γυναικών που μίλησαν, αλλά δεν τις πιστέψαμε γιατί ήταν όμορφες. Τις βγάλαμε τρελές, η αστυνομία τις χλέβασε, η κοινωνία τις απόθυσε. Θέλω να σταθώ και σου δίνει και δύσκολο το να μιλήσεις. Γιατί εάν δεν έχεις αποδεικτικά στοιχεία, αν δεν έχεις κάτι το οποίο πραγματικά. Ναι. Ξέρεις, αν δεν πας εκείνη την ώρα να κάνεις κάποιες εξετάσεις ιατροδικαστικές, αν δεν έχεις κάποιο φωτογραφικό ή βίντεο υλικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο και εσύ να την δική σου θέση να αποδείξεις την αλήθεια σου. Οπότε κατά συνέπεια φοβάσαι ότι απλά δεν θα σε πιστέψει κανένας. Και να απαντήσουμε και στην ερώτηση που λένε πολλοί γιατί περίμεναν πρώτα να γίνουν γνωστές και μετά να μιλήσουν. Γιατί θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα λόγος. Για να αντιμετωπίσεις την εξουσία ίσως χρειάζεσαι και εσύ εξουσία. Και όχι μόνο χρειάζεσαι. Παιδιά, ζούμε σε μια πολύ πατριαρχικά δοσμένη εικονικά κοινωνία. Που βλέπουμε άντρες στις ηλικίες τις δικές μας να μπαίνουν σε μια σχέση με μια γυναίκα, θα σου πω το πολύ απλό, και να θεωρούν ότι είναι κτήμα τους. Να θεωρούν ότι στη σχέση δεν είσαι ισότιμη. Όχι. Ότι στη σχέση δεν έχεις λόγο και ότι πρέπει να κάνεις αυτό που θα πει ο άντρας. Και εδώ ερχόμαστε και στις γυναικοκτονίες που μας απασχόλησαν πάρα πολύ. Αν είναι δυνατόν, είναι ότι ειδικά την εξουσία την έχει ο άντρας. Ο άντρας φέρει τον τελευταίο λόγο, η γυναίκα δεν έχει μιλιά σε αυτό το σπίτι, μήπως σε αυτόν τον κόσμο, την κοινωνία γενικά. Και ερχόμαστε για κατά συνέπεια και σε αυτό, το οποίο ήταν κάτι που μας συγκλώνησε πάρα πολύ το καλοκαίρι που πέρασε.
Με την Καρολάιν μιλάμε. Ναι, για την Καρολάιν κατά κύριο λόγο. Και άλλες τόσες. Και άλλες τώρα τόσες. Η κοπέλα στη Ρόδο. Ναι. Εγώ βασικά πήγαινα στη δουλειά μου εκείνη την ώρα. Δεν είχα ανοίξει το site, δεν είχα δει τίποτα και ξαφνικά βλέπω, ακούω στο ραδιόφωνο. Και λέω, παιδιά, να δεις που θα είναι ο δικός της και θα τη σκότωσε, γιατί δεν θέλουν και καλά να γίνει αντιληπτό. Και όντως μετά από λίγο βγήκε ότι αυτοκτόνησε, δηλαδή ήταν αυτόχειρας. Και λέω, είναι αδιανόητο. Και βγαίνει ο θείος του χθες και λέει αυτά τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υφίσταται και ένας νόμος όπου, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει και λέει δημόσια κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, πραγματικά θέλουν να μπουν στο λούμπεν απεγνωσμένα και τα λένε αυτά. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι ο κόσμος πραγματικά μόνο και μόνο για λίγα λεπτά δημοσιότητας είναι ικανός να πουλήσει την ψυχή του, είναι αδιανόητο. Ορισμένους ανθρώπους πια δεν τους καταλαβαίνω. Θέλουν να μπουν τόσο πολύ στο Λούμπεν. Ας πούνε ότι θέλω να μπω στο Λούμπεν. Βγαίνουν και λένε τις... Ντροπή. Είμαστε και πρωινή εκπομπή πλέον. Έχουμε γυρίσει πρωινή εκπομπή. Είναι αυτό που έλεγα στην δική μου εκπομπή, ότι κάπου έκανα την εκπομπή αυτή όταν την είχα κάνει και είχα βγει από τα ρούχα μου. Και πραγματικά θέλεις να τα πεις και δεν μπορείς, γιατί υπάρχει και αυτό το δεοντολογικό. Μην πω. Το δεοντολογικό, αυτά μας μάραναν, αυτά μας έφαγαν. Το δεοντολογικό, το πρέπει, το κοινωνικό φαίνεστε. Και μέσα στα σπίτια γίνεται το κουτρούλι. Η κοπέλα έκανε το σωστό και πέθανε. Τον άφησε. Ναι, η κοπέλα πέθανε γιατί τον άφησε. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ουσιαστικά σε κάθε σχέση την οποία θέλεις να φύγεις, θέλεις να χωρίσεις από αυτόν τον άνθρωπο, να φοβάσαι μήπως σε ρίξει από κάποιο γκρεμό. Και αυτό εκεί έχουμε φτάσει. Εγώ θέλω να πω προσοχή. Εγώ θέλω να πω και στους γονείς να προσέχουν και να είναι κοντά στα παιδιά τους. Εννοείται. Και να μην τα αποπέρνουν, γιατί το παιδί θέλει το παιδί θα σου μιλήσει αν αισθανθεί ασφαλές. Αν αισθάνεται έναν γονιό τείχο, δεν θα σου μιλήσει. Προσεγγίστε τα παιδιά σας, επειδή είναι πολύ δύσκολος καιρός. Και είναι και περίεργη κατάσταση. Δηλαδή, και από τη μία οι γονείς προσπαθούν να μην γίνονται υπερβολικά πιεστικοί, αλλά και από την άλλη ένας γονιός δεν πρέπει να φύγει τελείως τα χαλινάρια ελεύθερα. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω ότι έχεις πάει μια εβδομάδα διακοπές. Θέλω να ξέρω με ποιον είσαι διακοπές. Ναι. Θέλω να ξέρω σε ποιον εμπιστεύομαι το παιδί μου. Και λίγο θέλω να γυρίσω και σε αυτό που ανέφερες τώρα, αλλά ανέφερες και πιο πριν στην αρχή της συζήτησης, όσο αφορά την αναγνωρισιμότητα, όσο αφορά το θέλω να γίνω γνωστός, θέλω να αυξήσω τους followers μου στα social media. Γιατί σήμερα το είμαι γνωστός, συνεπάγεται έχω πολλούς followers στα social media. Εκεί έχουμε φτάσει. Είναι η ματαιοδοξία αυτή που λέγαμε. Λίγο για τα... Ότι είσαι σημαντικός να σε ξέρουμε. Θέλω να αναφερθούμε στα reality τα οποία ουσιαστικά παίζουν αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Τα οποία είναι τέτοια με πέρυσι. Και από ό,τι βλέπουμε ουσιαστικά δεν το έχουν σε τίποτα στο να κολλήσουν... να πάνε σε κάποιο reality τύπου βλέπε Big Brother, βλέπε Bachelor, τα οποία δεν έχουν να σου προσφέρουν και κάτι ουσιώδες. Δηλαδή... Τουλάχιστον να είχα να σου πω ότι στο MasterChef θα μάθεις και να μαγειρεύεις. Στο GNTM μπορεί να κάνεις και μια καριέρα μοντέλου. Μπορεί. Δεν ξέρω, μπορεί, λέμε. Τουλάχιστον σε αυτά μπορεί και κάτι να βγάλεις επαγγελματικά. Το ότι όμως πάμε στο Big Brother που κλεινόμαστε σε ένα σπίτι 6 μήνες και απλά τσακωνόμαστε αναμεταξύ μας. Απλά με μοναδικό στόχο ποιος θα σπάσει τα νεύρα πιανού εκεί μέσα. Ή πάμε στο Bachelor. Όπου απλά τρογόμαστε η μία κοπέλα μαζί με την άλλη. Και όλα αυτά έγκυται στο να αποκτήσουμε δημοσιότητα, σε τίποτα άλλο. Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένους σκοπούς, όπου τους ξέρουμε όλοι. Ναι. Όντας δημοσιογράφοι, όντας τις κάμερες. Όντας και απλοί πολίτες που βλέπουμε τηλεόραση. Δηλαδή, ξέρουμε τους σκοπούς της τηλεθέασης. Το θέμα είναι οι άνθρωποι που πάνε σε αυτά τα reality. Εγώ εκεί δεν καταλαβαίνω τη λογική πίσω από αυτό. Σήμερα είσαι σημαντικός και υπάρχεις. Αν σε ξέρουν. Αν σε ξέρουν. Αν έχεις πάνω από 10.000 followers στο Instagram. Αν δεν έχεις 10.000 followers στο Instagram και 100.000, δεν είσαι τίποτα. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το εύκολο χρήμα. Θα σου πω το απλό παράδειγμα. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι γουστάρουν την εξουσία. Ναι. Όλοι θέλουν να είναι σημαντικοί. Όλοι θέλουν να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Όμως είναι η εξουσία, είναι σαν το παγόβουνο που από κάτω έχει, βλέπεις το μισό και από κάτω έχει άλλο ένα μέτρο, ας πούμε, και λίγο λέω, ένα χιλιόμετρο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι θέλουν άκοπα, είναι, εγώ στέκομαι εκεί, άκοπα να πετύχουν πράγματα. Άκοπα. Δεν γίνεται. Είναι λανθασμένη φιλοσοφία.
παγαποντική, εγωκεντρική. Απλά θα σου δώσω το info ότι αυτοί οι άνθρωποι αύριο μεθαύριο θα έχουν παιδιά και θα, τα παιδιά σου θα είναι με τα παιδιά του. Νομίζω και ότι είναι και ένα κύμα συρροής. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάει ο ένας και καταφέρνει πράγματα χωρίς τίποτα. Έτσι. Γιατί... Μέχρι να εξυπηρετεί το σκοπούς του συστήματος. Ναι. Αλλά όσο συνεχίζει και εξυπηρετεί το σκοπό του συστήματος, αυτός κερδίζει και κερδίζει και πολλά. Δηλαδή μου έρχονται τώρα στο μυαλό μου άτομα τα οποία έχουν κάνει πραγματικά περιουσία από το τίποτα. Το ζήτημα είναι τα χρήματα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι. Ναι, αλλά για κάποιον άλλον, ο οποίος αυτή τη στιγμή παλεύει και δεν καταφέρνει κάτι και βλέπει τον Α, πηγαίνοντας απλά σε ένα reality, να έχει χτίσει ολόκληρη επιχείρηση και να βγάζει του κόσμου τα λεφτά απλά προωθώντας ένα προϊόν στο Instagram να ζητάει 2.500 ευρώ. Είναι οι επιλογές που έλεγα πριν. Κατά συνέπεια είναι συρροή. Δηλαδή βλέπεις τον άλλον και λες, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Οι επιλογές. Και πάει το κύμα. Είναι οι επιλογές. Οι επιλογές. Ναι. Αν θα επιλέξεις τον εύκολο δρόμο ή τον δύσκολο. Ο εύκολος δρόμος όμως έχει καταπάτηση αξιοπρέπειας. Αυτοί οι άνθρωποι. Μην νομίζω ότι τους σέβονται. Δεν τους σέβονται. Όχι. Περισσότεροι τους κράζουμε. Το θέμα είναι ότι πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να κράζουμε, θαυμάζουμε με κάποιο τρόμο. Δηλαδή ουσιαστικά. Αν μου πεις ότι θαυμάζεις την Τούνη, θα πέσω από τα σύννεφα. Όχι. Αλλά όλοι την κράζουμε την Τούνη, αλλά παρόλα αυτά ασχολούμαστε αβέρτα όλοι σε αυτή την κοινωνία, σε αυτόν τον κόσμο, στα social media, παντού, με το τι θα ανεβάσει η Τούνη. Είπε η Τούνη, π.χ. το καλοκαίρι, ότι στους παξούς βαριούνται να δουλέψουν. Ασχολούμασταν 3 εβδομάδες το καλοκαίρι με αυτό το οποίο είπε η Ιωάννα Τούνη. Ναι, της δίνουμε δημοσιότητα. Δίνουμε δημοσιότητα σε ένα άτομο το οποίο δεν έχει ενσυναίσθηση. Κάνει το αρχαιότερο επάγγελμα και πολύ καλά κάνει η κοπέλα, γιατί δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Και άμα δούμε το background, είναι πάρα πολύ στενόχωρο. Το background το οικογενειακό. Δεν υπάρχουν βάσεις. Παιδιά, δεν υπάρχουν βάσεις. Δεν υπάρχουν οικογενειακές βάσεις. Είναι βασικό. Σε αυτά τα άτομα θα βλέπετε τις οικογενειακές βάσεις τους. Α, ναι, τα τεραντάρια. Θα ακούγεται τον κουτουκουτουκ στα μικρόφωνα. Είναι πάρα πολύ βασικό. Εγώ παρατηρούσα αυτά τα άτομα γενικότερα και παρατηρούσα ότι δεν έχουν βασικό background οικογενειακό. Ναι, δεν το γνώριζα να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό σε κοιτάω έτσι και περιμένω να δω τι θα πεις. Δεν θέλω να εκθέσω το οικογενειακό background της κοπέλας, αλλά απλά δεν έχει... Προφανώς. Δεν είναι ένα άτομο... Είναι ένα άτομο το οποίο αξίζει να προβάλλεις, να σέβεσαι. Όλους τους ανθρώπους τους σεβόμαστε. Τώρα η Τούνη ήταν ένα παράδειγμα. Δεν θέλω να σταθούμε εκεί. Θέλω να σταθούμε περισσότερο σε αυτό το οποίο λέγαμε. Ότι ουσιαστικά δόξα και αναγνωρισιμότητα ίσον τα πάντα σήμερα. Ναι. Και τώρα έτσι λίγο που πιάσαμε τα πιο ελαφριά θέματα, θα ήθελα να πάμε και σε κάτι το οποίο το καλοκαίρι το οποίο μας πέρασε συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Καθόμασταν στον καναπέ μας, το κοιτάγαμε από την τηλεόραση και δεν ξέραμε τι να κάνουμε και θέλαμε απεγνωσμένα τις φωτιές, να φωτιές. Τις φωτιές, έτσι. Στο οποίο δεν αναφέρθηκα εγώ καθόλου και ζητάω συγγνώμη από την εκπομπή, μου πάνε να την κάνω πιο ανάλαφρη. Κάθε χρόνο τα ίδια. Πρέπει να βρω και κάτι διαφορετικό να πω, ρε. Κάθε χρόνο τα ίδια. Κάθε χρόνο τα ίδια, αλλά φέτος χειρότερα από κάθε χρονιά. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι ίσως και η χειρότερη κατάσταση που έχω δει με φωτιές στην Ελλάδα σε σύγκριση με το 2007. Νομίζω ότι ισοβαθμούν στην πρώτη θέση, αν όχι να είναι και χειρότερη. Να πούμε βέβαια πολλά συγχαρητήρια στον κόσμο, σε όλους μας. Όλοι τρέξαμε. Γιατί όλοι συνδράμαμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και δεν μας τρέχουν από παντζάκια τα λεφτά. Όχι. Αλλά ό,τι μπορούσε ο καθένας, πραγματικά γίνανε πάρα πολλές συλλογές αγαθών και ειδών πρώτης βοήθειας για τους πυρόπληκτους, για τους πυροσβέστες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπράβο μας αυτό. Για μένα αυτή είναι η Ελλάδα που εγώ προσωπικά θέλω να βλέπω. Όχι της διχόνοιας. Εγώ βλέπω μια Ελλάδα της διχόνοιας. Νιώθω ότι εμείς τώρα αναβιώνουμε έναν εμφύλιο. Τώρα είμαστε διχασμένοι σε δύο πλευρές. Και συγκεκριμένα εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Είναι ένας εμφύλιος. Είναι ο φαύλος κύκλος της ιστορίας, λέγεται. Το πρώτο πράγμα το οποίο ρωτάμε πλέον είναι, έχει εμβολιαστεί ή όχι. Εκεί έχουμε φτάσει. Λίγο παρένθεση σε ό,τι λέγαμε στις φωτιές, να πούμε και ένα μεγάλο συγχαρητήρια
στην πυροσβεστική μας, πραγματικά. Και να πούμε κιόλας ότι η συνδρομή των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης ήταν πραγματικά σημαντική. Στείλαν τόσο σε αριθμό άτομα να βοηθήσουν, όσο επίσης σε υπτάμενα, πώς λέγονται. Ενέργεια μέσα. Ενέργεια μέσα, ευχαριστώ για τη βοήθεια. Γι' αυτό σε θέλω εδώ, είδες. Τα έγραφα, τι να κάνω, κακομοίρα. Είναι τραγικό αυτό που ζήσαμε. Δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν. Τετάρτη ήταν, I think. Ναι, ήμουν γραφείο. Ήταν από τις μέρες που πήγαινα γραφεία. Παιδιά, αυτό που έχω να πω, αυτό που έζησα εγώ σαν δημοσιογράφος, να προσπαθούμε να καταλάβουμε. Ήμασταν στη Βάρδια με τα παιδιά και προσπαθούσαμε στο βραδινή.gr. Ναι, κάπου εδώ να αναφέρουμε, εννοείται ότι μπαίνουμε και διαβάζουμε το site βραδινή.gr, γιατί αρθογραφεί η φίλη μας Ιωάννα Τρίγκα. Ευχαριστώ. Προσπαθούσαμε να βρούμε, παιδιά, πόσες είναι, πού είναι, και να πρέπει να καλύψουμε τι γίνεται στην κάθε μία. Ήταν αδιανόητο. Και αδιανόητο αυτό που συνέβη στην Εύβοια, αδιανόητο αυτό που συνέβη στην Βαρυκόπη, αδιανόητες καταστροφές, σπίτια, να βλέπεις κόσμο να κλαίει, βίντεο, συγκλονιστικά, και απλά να καραφλιάζεις και να λες εγώ τώρα πρέπει όλα αυτά να τα γράφω, έτσι. Και να μην χρειάζεται να τα γράφεις, και μόνο που τα βλέπεις ανατρίχιαζε το σώμα σου όλο. Ναι. Και επίσης αυτό το οποίο δεν θέλω να σκέφτομαι, αλλά δυστυχώς το σκέφτομαι, είναι ότι δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι φωτιές μπήκαν επίτηδες. Που δυστυχώς πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό μπήκαν επίτηδες, αλλά δεν θέλω να το σκέφτομαι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι σαν απότερο σκοπό, προκειμένου να κερδίσει ο ένας ή οι λίγοι, καταστρέφουμε τους πολλούς και πάνω απ' όλα καταστρέφουμε τη φύση, καταστρέφουμε το περιβάλλον μας. Αυτή τη στιγμή οι περιοχές οι οποίες κατακαήκανε το χειμώνα με τις βροχές, μένεται να πλημμυρίσουν. Δηλαδή, πώς θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι. Και επίσης, πέρα από τις ανθρώπινες ζωές, που ευτυχώς δεν είχαμε καμία ανθρώπινη απώλεια, ευτυχώς πραγματικά, θέλω να σταθώ στο ότι δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι κόποι μιας ζωής ανθρώπων καταστρέφονται έτσι, με το τίποτα, γιατί μπορούν. Αν ο άλλος ένα σπίτι το οποίο έχει χτίσει, το έχει χτίσει με πολύ κόπο, πολύ υδρότα και πολλή δουλειά, για να το καταστρέψεις εσύ επειδή απλά θες να χτίσεις. Οπότε δεν θέλω να το σκέφτομαι καν αυτό σαν σενάριο. Λοιπόν... Τίποτα, όχι. Κοιτάζω και σκέφτομαι ότι εγώ πια, με αυτά που βιώνω και βλέπω, δεν είναι... Το ότι φώναξα και στο γραφείο, ήμασταν με τα παιδιά και το φώναξα, δεν πιστεύω στην καλή φύση των ανθρώπων. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι ικανός για το κακό, δυστυχώς. Και απλά το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να παλέψεις έναντι. Είναι ένα αδιανόητο το γεγονός ότι στο τέλος θέλω να πιστεύω ότι κερδίζει το καλό με τους λιγότερους υπερασπιστές. Φαντάσου τη δύναμή του. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το οποίο μόλις είπες. Λοιπόν, όμως επειδή έχουμε ξεφύγει λίγο, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε αμέσως μαζί σε 5-10 λεπτάκια να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή. Την κράτησα, παιδιά, ήθελε δεν ήθελε, έμεινε εδώ όλη την ώρα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είμαι κι εγώ ένα θύμα της δόξης. Last be, 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 last be
Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πένιο. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρουρος. Έχω δίπλα μου την προπονήτρια της ομάδας Παμπέδων του Πανιωνίου, την κυρία Φωτεινή Πόγκα. Καλησπέρα. Δίπλα μου είναι μία από τις προπονήτρες του τμήματος ενόργανης γυμναστικής του Πανιωνίου, η κυρία Βίκια Λιπράντη. Είναι κοντά μου ο προπονητής του ΖΑΟΝ, ο Κώστας Λιώσης. Είναι κοντά μας η διεθνής πολίστρια και αθλήτρια του Ολυμπιακού, η Ελευθερία Πλευρίτου. Κοντά μου η προπονήτρια της ομάδας Αργυρούπολης, η κυρία Δήμητρα Λυκογιάννη. Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Πανερθραϊκού, τον κύριο Μιχάλη Χατζιπέρο. Κοντά μας είναι η προπονήτρια του Πανιωνίου, η Κατερίνα Οικονόμου. Κοντά μας είναι ο αρχηγός ομάδας του Πανιωνίου, ο Άγγελος Καρακίτσος. Είναι κοντά μου ο προπονητής του Κέρκη, ο κύριος Χρήστος Ντόζης. Δίπλα μου είναι ο προπονητής της ομάδας Αργυρούπολης, ο κύριος Μινάς Βρετός. Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Αντώνη Βουρδέρη. Κοντά μου είναι ο προπονητής του Μιλώνα, ο Παναγιώτης. Βρίσκομαι ανάμεσα στον προπονητή της Αρμενικής, τον κύριο Χαράλαμπο Τσιόκα. Έχω δίπλα μου τον προπονητή της Αρμενικής, τον κύριο Χρήστο Ρουμιάν. Κοντά μας είναι ο Γιάννης Γαρίφαλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Beach Polo. Δίπλα μου είναι ο πρόεδρος του Μίλωνα, ο κύριος Μιχάλης Ακελαρίδης. Δίπλα μου είναι ο προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Μίλωνα, ο κύριος Μανώλης Καλημεράκης. Βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο προπονητές, τον προπονητή του Πανιωνίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιάννακα, και τον προπονητή της Σκύρου, τον κύριο Θανάση Δαλακλίδη. Δίπλα μου είναι η προπονήτρια της Νίκης Αμαρουσίου, η κυρία Έφη Μαρτσουκάκη. Κοντά μας είναι ο προπονητής του Ικάρου Νέας Σμύρνης, ο Φώτης Καρακώστας. Από το Σιρήνη Δημοτικό Στάδιο για το NSTV, Ανδρέας Λεκάκης. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Έχουμε το Χαρίδημο, το γνωστό καραγκιοζοπαίκτη. Μαζί μας έχουμε τον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο. Μαζί μας είναι ο Σπύρος Παπαϊωάννου. Μαζί μας έχουμε τη σοπράνο Έλλη Αναστασοπούλου. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι η Ροζερβάκη. Μαζί μας είναι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιόγκα Ελλάδος. Είμαι η Ίτσα Σακτιανάντα. Μαζί μας είναι η Σμάρο Κοσμάογλου. Έχουμε τον Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμι. Έχουμε τον πρέσβη των Ινδιών στην Ελλάδα, Τσέγουανγκ Top 10. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Καλυθέας, Θεόφιλο Καστανίδη. Ο Δημήτρης Κάρναβος, ο Δήμαρχος Καλυθέας, είναι μαζί μας. Κυρία Σουλτάνα Σοφρονίου, είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Τα Εμβριώτικα» της Παμαγιαλίτισσας. Κοντά μας είναι ο κύριος Λάκης Βίγκας. Μαζί μας έχουμε τον Κάντερ Ζίογλου. Κυρία Νίκη Σταύρου, η διευθύντρια των εκδόσεων Καζαντζάκη. Ο Ηλίας Κατσιάμπας, υπεύθυνος του Ομακοίου, Τρικάλων και Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Ο Δημήτριος Τσεπάρος. Μαζί μας είναι ο υπεύθυνος του Ομακοίου Πειραιά, ο Κωνσταντίνος Δημελής. Η Νίκη Φούφα, ο Γιώργος Ξινός. Κοντά μας έχουμε την Ελένη Κωσιφίδου. Μαζί μας είναι ο Φίλιππος Κάκαρης. Η Ελένη Σακισλίν. Ο Γιώργος Γιώνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου. Κοντά μας έχουμε τη Χριστίνα Γεωργιάδου. Η Ελπίδα Μιναδάκη είναι μαζί μας. Κοντά μας έχουμε το Σοκράτη Ματζουράνη. Κοντά μας είναι η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η Μαρία Ανδρούτσου. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Ζικόπουλος. Ο κύριος Νίκος Σταβουλάρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι ο Ευθύμιος Προχετές. Βρίσκεται κοντά μας η πρόεδρος της Ένωσης, η κυρία Φρασουά Αντριέ. Μαζί μας έχουμε τη Σοφία Λουκέρη. Μαζί μας έχουμε τον ηθοποιό και συγγραφέα Παύλο Λιάρο. Μαζί μας έχουμε τον Κωστή Παρά. Μαζί μας έχουμε τη Χρύσα Σαραντοπούλου. Μαζί μας έχουμε τον συγγραφέα Θοδωρή Δεύτο. Κώστας Κεφαλάκης. Κοντά μας έχουμε τη συγγραφέα Ελένη Ψευτέλη Κορονιώτη. Μαζί μας είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Δημήτρης Καραβασίλης. Κοντά μας έχουμε την Εύη Μαρινάκη. Είναι μαζί μας η κυρία Δώρα Ντούλια. Δημήτρης Κωστόπουλος είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρίων, Χρύσα Πιξοπούλου. Για το nstv.gr, Μαριέλα Χρυσού. Μαζί μας έχουμε τον Μάνο Ελευθερίου. Ο Παύλος Καρποδίνης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Μουρατίδη. Κοντά μας είναι η Μπέση Μάλφα. Δέσποινα Ολυμπίου. Αυτή είμαι εγώ. Μαζί μας είναι η Κρινιό Νικολάου. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Μπέζο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Πιετά. Μαζί μας είναι ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης. Έχουμε τον Αντώνη Λουδάρο. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι η Λυσιστράτη. Μαρία Γκαβογιάννη. Μαζί μας είναι ο Θανάσης Τσαλταμπάσης. Έχουμε την Ελένη Φιλίνη. Νομίζω δεν χρειάζονται συστάσεις. Μαζί μας είναι ο Μάριος Ιορδάνου. Μαζί μας έχουμε την Κάρμεν Ρουγγέρη. Μαζί μας έχουμε τη σοπράνο Έλλη Αναστασοπούλη. Μαζί μας είναι η Σοφία Βόσου. Καλησπέρα, κύριε Σαβόπουλε. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Χαζαρίδη.
Ο Νίκος Δούκας. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Χριστοδούλου. Μαζί μας έχουμε τον ηθοποιό και συγγραφέα Παύλο Λιάρο. Μαζί μας είναι ο Γιάννης ο Σκαμνάκης, ο Μανώλης ο Σφακιανάκης και ο Διογέννης ο Παπαδάκης. Κοντά μας έχουμε τον Νίκο Βασιλικό. Μαζί μας είναι η Νένα Χρονοπούλου. Έχουμε τον Αντώνη Κρόμπα κοντά μας. Για το nstv.gr, Ριέλα Χρυσού. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Μαζί μας είναι ο Πάνος Κουρλέτης. Μαζί μας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί μας είναι η αναπληρώτρια υπουργός κοινωνικής αλληλεγγύης, η κυρία Θεανό Φωτίου. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Μαζί μας έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Μαζί μας είναι ο Διον... Εδώ είμαστε πάλι με την πολύ αγαπημένη μας Ιωάννα Τρίγκα. Ήρθε η ώρα, παιδιά, να σας αποχαιρετήσουμε σιγά-σιγά σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκα εδώ. Χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κανονικά, ήθελα να έχω έρθει και εγώ νωρίτερα να βγω στη δική της. Στην επόμενη. Στην επόμενη. Όχι στην επόμενη, στη μεθεπόμενη. Ωραία, γιατί το επόμενο Σάββατο, παιδιά, δεν θα έχουμε εκπομπή. Αλλά από το μεθεπόμενο και κάθε Σάββατο πλέον έχουμε σταθερά 11 με 12 Peaky Blinders και από το μεθεπόμενο Σάββατο 12 με 1 The Reason Why. Εσείς παραμείνετε στη συχνότητα του nstv.gr κάθετος nstv live γιατί ακολουθούν πολλές και ωραίες εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιωάννα που ήταν στην παρέα μας. Εδώ. Μην ξεχνάτε να διαβάζετε τη βραδινή.gr για να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά. Αναφέρεστε στα πάντα στο site σας, σωστά? Ναι, τα πάντα. Και τέλεια. Lifestyle. Εκεί ειδικά. Και lifestyle. Να διαβάζετε τα άρθρα τα οποία γράφει η Ιωάννα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν για μία ακόμα φορά στην παρέα μας. Ευχαριστούμε και την Ιωάννα που ήταν στην παρέα μας. Καλή σεζόν να έχουμε, με υγεία. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα δίνω αυτή την ευχή πλέον. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα το πολύ ήχος, ωραίο. Το ήχος στο ραδιόφωνο εγώ και είναι. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Είναι έτσι μια. Ενώ τώρα π.χ. το να βγαίνει τρίτη και να λες καλό υπόλοιπο εβδομάδα. Μια νότα αισιοδοξία. Ναι. Θα περάσει καλά το Σαββατοκύριακο. Ναι, ενώ Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο. Να βγείτε σήμερα το βράδυ, να πάτε να πιείτε ποτό, να πάτε για φαγητό, να ευχαριστηθείτε τον υπέροχο καιρό τον οποίο έχει σήμερα. Ούτε πολύ ζέστη, ούτε πολύ κρύο. Μια ζακετούλα και είσαστε κομπλέ. Είναι τέλεια. Από όλους εμάς τα φιλιά μας, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια να έχετε. Κάτσε χαιρετήσουμε, εννοείται. Το ξεχνάω κάθε φορά και μου το θυμίζει πάντα.